Χαμός γίνεται σε καθημερινή βάση τόσο στα γραφεία του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων, στην Γούναρη, όσο και στο Κέντρο Εξυπηρέτηση του Πολίτη στο Παλαιό Λιμάνι. Οι ουρές του κόσμου που ενδιαφέρονται να κάνουν αίτηση για το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης είναι μεγάλες και η ταλαιπωρία των πολιτών, παρά τις προσπάθειες των υπηρεσιών του Δήμου, είναι αρκετή. Οι ενδιαφερόμενοι που δεν μπορούν να κάνουν την αίτηση ηλεκτρονικά αναγκάζονται και περιμένουν προκειμένου να έρθει η σειρά τους από 2 έως και 3 ώρες, την ίδια στιγμή που η όρη που έχει θέσει το Υπουργείο για τα κριτήρια των δικαιούχων δεν είναι απολύτως ξεκάθαρη. Είναι ανάγκη να, πέραν των αρμοδιοτήτων που αποδίδονται χωρίς πολλή σκέψη στους Δήμους, να αποδοθούν και το ανάλογο προσωπικό, η ανάλογος εξοπλισμός και χρηματοδότηση, ώστε να μπορούμε να τρέχουμε αυτά τα προγράμματα. Εφόσον μας δοθεί η δυνατότητα και με τη σωστή λειτουργία του συστήματος του ηλεκτρονικού, θα μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε και περισσότερους υπαλλήλους μας, ώστε να δημιουργήσουμε και άλλα κέντρα υποδοχής των ενδιαφερομένων. Ήδη έχουμε προχωρήσει στον κοινωνικό οργανισμό και σε απογευματινή βάρδια εξυπηρέτησης των ενδιαφερομένων. Δεν επιτρέπουμε σε καμία κυβέρνηση να εξαθλιώνεται ο λαός και με τις ουρές και με όλα αυτά που συμβαίνουν. Τους καλέσαμε να καλυφθούν και με τις κινητοποιήσεις που κάνει η Δημοτική Αρχή. Είμαστε δίπλα στη φτώχεια, δίπλα στο λαό και καλούμε το λαό να μην συμβιβαστεί με αυτά τα ψίχουλα. Για παράδειγμα, δεν είναι ξεκάθαρο στους όρους που έχει θέσει το Υπουργείο για το αν τελικά μπορούν να πάρουν το επίδομα οι φιλοξενούμενοι και αν ναι, ποιες είναι αυτές οι κατηγορίες που το δικαιούνται. Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζουν οι υπάλληλοι στις σχετικές υπηρεσίες του Δήμου, υπάρχουν αρκετές παραλήψεις και παράθυρα στην εγκύκλιο που τους έχει δοθεί από την κυβέρνηση για το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, ελλείψεις που δυσκολεύουν την ταχεία και καλύτερη εξυπηρέτηση των χιλιάδων πολιτών. Εκτός αυτού, το ηλεκτρονικό σύστημα για αρκετές ώρες κατά τη διάρκεια της ημέρας είναι εκτός και η ιστοσελίδα πέφτει από το υπερβολικό φόρτο, με αποτέλεσμα η εξυπηρέτηση των πολιτών να είναι αδύνατη. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι μεγάλη η ευθύνη της κυβέρνησης για τις ουρές της ντροπής που φαίνονται έξω από τα κέντρα καταγραφής των ετοιμάτων των ενδιαφερομένων, γιατί από την πρώτη στιγμή έπρεπε να φροντίσει να λειτουργεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία δυσλειτουργεί, δεν προχωρεί με τον κατάλληλο ρυθμό ώστε να μπορούμε να ικανοποιούμε τους ενδιαφερόμενους. Κάνουμε έκκληση, έστω και αυτή τη στιγμή, όποια κυβέρνηση και αν είναι πάνω, και αυτό που καλείται αριστερή ή οτιδήποτε άλλο, δεν μπορούμε να δεχθούμε αυτές τις ουρές της καταπάτησης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας να συνεχίζονται. Πρέπει να λάβουν μέτρα εδώ και τώρα. Χαμός, ε! Κανένα πρόβλημα. Πάμε ακτή Δημαίων. Παρκάρουμε εύκολο και δωρεάν στο δημοτικό πάρκινγκ και με το λεωφορείο μας μεταφέρουν δωρεάν σε 5 λεπτά στο κέντρο. Είσοδοι στο δημοτικό πάρκινγκ από Γούναρη, Παπαφλέσσα και Ιεροθέου. Δρομολόγια από και προς το κέντρο από τις 7.30 το πρωί έως τις 9.30 το βράδυ. Δήμος Πατρέων. Με τη βοήθειά σου δίνουμε όλοι μαζί ανάσα στο ιστορικό κέντρο της πόλης μας.